Ένα τραγικό γεγονό που συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα συνέβη προ λίγο ημερών με επίθεση σκύλων σε γυναίκα σε περιοχή τη νεοχωρούδα. Τρία σκυλιά που φέρεται να είναι τσοπανόσκυλα ξέφυγαν από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του, πλησίασαν στην αυλή του σπιτιού και επιτέθηκαν στην άτυχη γυναίκα που εκείνη την ώρα έκανε εργασίε στον κήπο και την τραυμάτισαν θανάσιμα. Με την υπόθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα ερωτήματα είναι πολλά και φυσικά αφορούν και την εκπαίδευση που λαμβάνει ο κάθε σκυλό. Γιατί η γυναίκα που συνέβη αυτό το πράγμα ειλικρινά νιώθω τόσο δυσάρεστα μέσα μου. Με θλίβει όλη αυτή η κατάσταση γιατί ξαναλέω όταν έχω αυτούς τους σκύλους μέσα σε μια αυλή που δεν έχει ασφάλεια αυλή έτσι, γιατί όλοι στη θέλουμε σκυλοφύλακα να νιώθουμε ασφάλεια, να μας προστατεύουν και τα λοιπά, αλλά πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Αυτή η σκύλη ήταν μια βόμβα που εξεράγει. Δηλαδή έγινε ένα συμβάν το οποίο για μένα είναι αδιανόητο γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά τσομπανόσκυλα, πάρα πολλά pitbull, πάρα πολλά ροτβάιλερ και πρέπει να σταθούμε ότι γίνονται μεμονωμένε περιπτώσει. Να μην τα βάζουμε δηλαδή απαραίτητα με τα σκυλιά. Ε, ο ιδιοκτήτη δεν είχε ε, σε ασφάλεια τα σκυλιά του, σαφώ και δεν σίγουρα τα έχει εκπαιδεύσει ούτε τα έχει κοινωνικοποιήσει. Γιατί άκουσα ε, από τον δικηγόρο στην ότι, σε μια εκπομπή ότι άκουσαν το λισοπρίο και ε, ε, εκνευρίστηκαν. Αυτό δεν είναι απάντηση στο ότι ένα σκυλί, επειδή ακούει ένα λυσοπρίονο, θα πάει να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Υπάρχουν ορισμένε ράτσε σκύλων που θεωρούνται επικίνδυνε για του ανθρώπου. Η συμπεριφορά ενό σκύλου δεν καθορίζεται από την φυλή του. Και αυτό γιατί η εκπαίδευση ενό σκύλου και η κοινωνικοποίησή του παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Επικίνδυνοι σκύλοι δεν υπάρχουν. Είναι οι σκύλοι οι οποίοι είναι για φύλαξη χώρου, είναι για κατοικίδι, για μέσα στο σπίτι, είναι για το κυνήγι, είναι για, υπάρχουν οι εργασιακοί σκύλοι και υπάρχουν οι σκύλοι συντροφιά. Οπότε, αν εμεί, ξαναλέω, δεν κάνουμε την καλή επιλογή, δεν διαλέξουμε ένα σκύλο που ταιριάζει σε εμά και εμεί αυτόν, δεν υπάρχει, υπάρχουν αρνητικά πράγματα στη συμβίωση. Πολλοί ιδιοκτήτε σκύλων επισκέπτονται τη Μένια Νικολαίδου ώστε να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα συμπεριφορά του ζώου. Χαίρομαι που έρχονται αυτοί οι διοκτήτε σε μένα για να, επιλύσουμε την, να λύσουμε τη συμπεριφορά, μια προβληματική συμπεριφορά, όπω μπορεί να είναι επιθετικότητα ή η φοβία. Ξέρετε, είναι πολύ σπουδαίο αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτό το πρόβλημα και να κάνουν το βήμα να έρχονται για να το λύσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμω θα πρέπει να συμβαίνει για όλου σε όλου. Ε, αυτή η εκπαίδευση μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο. Αλλά αν το θέλει 100% ο ιδιοκτήτη, μπορεί και λιγότερο. Η εκπαίδευση σκύλου είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανάπτυξη και θεμελίωση τη σχέση του σκύλου και ιδιοκτήτη. Η βασική εκπαίδευση σκύλου έχει ω αφετηρία την ημέρα που θα πάρει κάποιο ένα κουτάβι στα χέρια του. Οι σκύλοι άλλωστε είναι πανέξυπνα και υπάκουα ζώα που μαθαίνουν σε όλη του τη ζωή, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Ένα άνθρωπο πριν αποφασίσει να πάρει το σκύλο πρέπει να κάνει μια καλή έρευνα. Δηλαδή, τι σκύλι του ταιριάζει, πόσο χρόνο έχει, τι, αν αντέχει κάποια μηνιαία έξοδα. Ε, υπάρχουν κάποιοι, ε, κάποιες νομοθεσίες που πρέπει να είναι σωστός απέναντι σε αυτές, όπως είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα, να συνοδεύει το σκύλο του με το λουρί και μόνο, ποτέ ελεύθερος και μόνος το σκύλος, όσο και να τον εμπιστευόμαστε και πρέπει να, 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 συμφωνήσει όλη η οικογένεια ότι θέλουμε ένα σκύλο για να μπορούν να συνεργαστούν και να υπάρχει μια καλή συμβίωση όλοι μεταξύ τους στο σπίτι. Στην Ελλάδα ίσως και, ίσως και, είναι η μόνη χώρα που δεν θεωρείται υποχρεωτικό γιατί σε πάρα πολλές χώρες είναι υποχρεωτικό πια, ένα σκυλάκι πρέπει να περνάει από, από, από να κάνει εκπαίδευση όπως και δίποτε, διότι είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα ενός ιδιοκτήτη, ακόμα και ας είναι έμπειρος, ε, πρέπει να, να, επενδύουμε στην κοινωνικοποίηση και αυτό γίνεται μέσω της εκπαίδευσης σαφώ. και πρέπει να κάνουμε τους σκύλου μας καλούς σκύλου στην κοινωνία. Όχι γιατί θέλουμε να τους εκπαιδεύσουμε για την κοινωνία, αλλά ζούμε στην κοινωνία. Οι σκύλοι πρέπει να εκπαιδεύονται καθώς η κοινωνικοποίηση είναι το α και το ω. Οι σκύλοι πρέπει να εκπαιδεύονται. Και οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδεύονται. Αν διαβάσατε την πινακίδα μα, λέει ότι αν εκπαιδευτεί ο άνθρωπο, μπορεί να γίνει ο καλύτερο φίλο του σκύλου. Γιατί ξέρετε, εμεί μεγαλώνουμε και τα παιδιά μα και τα σκυλιά μα. Τα παιδιά μα πρέπει να τα χτίζουμε να μην χρησιμοποιούν τη βία για να ζητάνε κάτι, το ίδιο είναι και οι σκύλοι. Δηλαδή, όπω εκπαιδεύουμε τα παιδιά μα, έτσι είναι, θεωρώ υποχρεωτικό πια να εκπαιδεύουμε τα σκυλιά μα. Γιατί η κοινωνικοποίηση, ξέρετε, είναι το α και το μέγα τη εκπαίδευση. Πρέπει ένα σκυλί να γνωρίζει ότι υπάρχουν πάρκα που τρέχουν παιδιά, που παίζουν μπάλε. Γιατί ένα σκυλί μπορεί να τρέξει να πάρει μια μπάλα και το παιδάκι να φοβηθεί. Το, το σκυλί όμω δεν θέλει μόνο την μπάλα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα παιδάκι αυτό. Στην ηλικία των 4-5 χρονών.